Το κόμματο, τέθηκε εφνιδιαστικά το απόγευμα τη Δευτέρα, 17 Απριλίου, ο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Γεωργούλης καθώ ερευνάται από τι εισαγγελικέ αρχέ του Βελγίου καταγγελία ει του για υπόθεση χρήση βία. Η γυναίκα που φέρεται να κατηγγείλε στι βελγικές αρχέ τον Αλέξη Γεωργούλη για βαριά κακοποίηση είναι η Ελένη Χρονοπούλου, δικηγόρο που εργάζεται στον τομέα δικαιοσύνη τη Κομισιόν και είναι μέλο του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Η καταγγελία της Ελένης Χρονοπούλου έγινε το 2020. Κανείς δεν έχει πιστική απάντηση γιατί άργησε η βελγική δικαιοσύνη, αλλά πηγή αναφέρει ότι γινόταν προσεκτική αξιολόγηση που κατέληξε στο σημερινό αίτημα της Ευρωπαίας Εισαγγελέω. Η κατηγορία δεν αφορά απλώς βία, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες βιασμό και ξυλοδαρμό. Η ίδια πηγή αναφέρει πως υπάρχουν και ιατρικά παραστατικά. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο Αλέξη Γεωργούλη και το θύμα είχαν σχέση πριν από τρία χρόνια, ωστόσο στην συνέχεια εκείνο έκανε δεσμό με μια Ιταλίδα. Η καταγγελία αφορά εκείνη την εποχή. Το απόγευμα τη Δευτέρα έγινε γνωστό μέσω τη Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα ότι υπάρχει αίτημα άρση τη βουλευτική ασυλία του Αλέξη Γεωργούλη από την Εισαγγελία των Βρυξελών για την συγκεκριμένη υπόθεση και το αίτημα παραπέμπεται στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Η Επιτροπή θα ψηφίσει επ' αυτού σε μία ή δύο εβδομάδε, προκειμένου το αίτημα να επιστρέψει στην Ολομέλεια και να ξεκινήσει η διαδικασία άρση τη Ευρωβουλευτική Ασυλία του. Την ίδια ώρα πληροφορήθηκε τι εξελίξει στην Αθήνα και η Κουμουνδούρου και με δεδομένο ότι το συγκεκριμένο ζήτημα θεωρείται αδιαπραγμάτευτο για το κόμμα, η αξιωματική αντιπολίτευση έθεσε αμέσω τον Ευρωβουλευτή εκτό κόμματο, αποβάλλοντα τον αρχικά από την Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Από πλευρά του, ο Ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη κατέθεσε έτοιμα άρση τη Ευρωκοινοβουλευτική του ασυλία και παρέτηση από την Ευρωομάδα, επισημένοντα πω ζούμε σε δύσκολε και επικίνδυνε εποχέ. Προ μεγάλη μου έκπληξη, πληροφορούμε ότι υποβλήθηκε σε βάρο μου καταφανώ ψευδή και συκοφαντική καταγγελία για περιστατικό που δίθεν συνέβη πριν τρία χρόνια απέναντι σε αυτήν την ψευδή και προσβλητική επίθεση που πραγματοποιείται μάλλον όχι τυχαία λίγες ημέρες πριν τις εθνικές εκλογές. Προτίθεμε να δώσω τη μάχη μου στη δικαιοσύνη για την αλήθεια και την αποκατάσταση του ονόματός μου, ετούμενος ο ίδιος την άρση της ευρωβουλευτικής μου ασυλίας.